Οριακά αυξημένα είναι το 2019 τα λουκέτα των βιοτεχνικών επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης έναντι της περσινής χρονιάς, με τις εγγραφές ωστόσο να είναι ενισχυμένες, αποτελώντας αχτίδα αισιοδοξίας για το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία του βιοτεχνικού επιμελητηρίου. Ειδικότερα για το 2019, οι επιχειρήσεις που αποχαιρέτησαν την ενεργοδράση ήταν 494, ενώ προχώρησαν σε έναρξη εργασιών 507. Οι εγγραφές φέτος ήταν αυξημένες έναντι του 2018, πέρυσι έκαναν έναρξη 482 κατά 11,4%. Πάντως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του επιμελητηρίου, παρά τα συνεχιζόμενα λουκέτα στις ατομικές επιχειρήσεις, οι νεόκοποι στον επιχειρηματικό στίβο κατά την πλειονότητά τους επιλέγουν τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, 323 επί συνόλου 507 εγγραφών. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το συγκεκριμένο διάστημα, ρολά κατέβασαν 388 ατομικές επιχειρήσεις, ενώ ένα χρόνο πριν ο αριθμός τους άγγιζε τις 348. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στις ιδιωτικές και φαλουχικές εταιρείες που αποτελούν μία από τις δημοφιλέστερες εταιρικές μορφές λόγω της ταχύτερης και ευκολότερης σύστασής τους. Την τρέχουσα χρονιά 76 έκαναν έναρξη, ενώ το 2018 ήταν 62. Αναφορικά με τις διαγραφές των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, το 2019 ήταν 2, ενώ πέρυσι ήταν 7. Την ίδια ώρα οι διαγραφές καταδεικνύουν τη δύσκολη θέση στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται η αγορά, με τον αριθμό τους να είναι αυξημένος κατά 2,4% έναντι του 2018, όταν ρολά κατέβασαν 482 επιχειρήσεις. Ασύμφορες κρίθηκαν 247 επιχειρήσεις από 256 το 2018, ενώ δύο βιοτεχνίες οδηγήθηκαν σε πτώχευση κατά το 2019. Θεωρώ ότι η χρονιά αυτή έχει ένα θετικό πρόσημο με 11,4% που έχουν αυξηθεί οι εγγραφές από πέρσι, στις 507 από 480 ή 490 περίπου επιχειρήσεις. Το θετικό είναι ότι πλέον ο κόσμος, ο επιχειρηματικός κόσμος έχει μια αισιοδοξία, ένεκα και του γεγονότος, και το διαβάσαμε και τελευταία, ότι έρχονται ξένοι επενδυτές. Μπορεί να μην το βλέπουμε στην οικονομία επί του παρόντος, λόγω του ότι τελευταία έχουν βγει και 120 δόσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια στράγγιξη της αγοράς. Πολλοί όσοι είχαν υποχρεώσεις ως προς το δημόσιο και σε διάφορους φορείς να μπορέσουν να μπουν σε μια τάξη, άρα φύγανε χρήματα από την αγορά προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά λίγαν συντόμως, θεωρώ, από τον καινούριο χρόνο θα έρθουν και οι επενδύσεις, οι οποίες θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση και γενικότερα της οικονομίας. Θα ανοίξουν οι δουλειές, είμαι αισιόδοξος. Αναφερόμενος στα στοιχεία του Μητρώου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου για την πορεία των επιχειρήσεων εντός του 2019, ο κ. Καπνοπόλης επεσήμανε ότι αναμφίβολα τα στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού, καθώς η ιδιωτική πρωτοβουλία συνεχίζει να κλειδονίζεται και οι επιχειρήσεις να φιλορροούν. Ενώ τόνισε ότι πρέπει να στηριχθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς αυτή προσφέρει θέσεις εργασίας, ενισχύει την παραγωγική διαδικασία και αναμφίβολα τα δημόσια έσοδα. Πρόσθεσε επίσης ότι οι φοροελαφρύνσεις και οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό αποτελούν θετικές ειδήσεις. Ωστόσο, η επιχειρηματική κοινότητα περιμένει και άλλες πρωτοβουλίες και στοχευμένες παρεμβάσεις, ώστε η οικονομία να μπορέσει να μπει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Θεωρώ ότι το βιοτεχνικό επιμελητήριο θα πρωτοστατεί Θεσσαλονίκης φυσικά, θα πρωτοστατεί στις νέες εξελίξεις και νέες επενδύσεις που θα έρθουν εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί είναι αυτό που δημιουργεί και τις προϋποθέσεις, αυτές οι οποίες είναι λόγω των μελών που έχει στο πορτοφόλιό του. Θεωρώ ότι η μεταποίηση και η παροχή υπηρεσίας είναι παίζουν πρωτεύοντα ρόλο, και γι' αυτό το λόγο θα έχει και τον πρωτεύοντα ρόλο στο επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο κ. Καπνοπόλης σημείωσε ότι η κοινωνία μας πρέπει να οργανωθεί καλύτερα και ο ΑΕΔ να αλλάξει φιλοσοφία, έτσι ώστε να υπάρχει προσανατολισμό στα επαγγέλματα που απαιτούνται και που εκλείπουν. Χαρακτηριστικά, ο ίδιος σημείωσε την έλλειψη σε ηλεκτροσυγκολητές και μηχανοτεχνίτες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι χρειάστηκε να γίνει εισαγωγή τεχνητών στη χώρα μας για υλοποίηση σημαντικών έργων. Και πρόσθεσε ότι δυστυχώς στην περίοδο της κρίσης στη χώρα μας χάνονται επαγγέλματα που θα είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν ή και να στηθούν εκ νέου.